Δεν είμαι ιδιαίτερος φαν του συγκεκριμένου ηθοποιού και γι' αυτό ήρθα σήμερα να διαμαρτυρηθώ για την επιλογή του. Θα ήθελες να παίξεις ο James Bond? Λίγο δύσκολο θα ήταν, γιατί η φυσική μου κατάσταση με εγκατάλειψη πλέον. Η ξανθιά εκδοχή του James Bond πάντως βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στην πρώτη προβολή της ταινία. Ιδιαίτερα απαξιωτικό τρόπο για τα παιδιά που βγαίνουν από τα reality, αναφέρεται ο Νότης Φαγιανάκης στο καινούριο του τραγούδι. Ο τραγουδιστής, όπως και στο παρελθόν, ρίχνει τα βέλη του στους νέους τραγουδιστές, αλλά και στα μουσικά reality και προκαλεί αντιδράσεις. Ούτε πάει πιο κάτω, πιάσαμε πάτο. Νότης Φαγιανάκης και μουσικά reality. Μια νέα κόντρα ξεκίνησε και όπως λένε οι στίχοι του νέου του τραγουδιού, από τα reality βγαίνουν παιδάκια δίχως ταλέντα. Αφού η μνήμη του τραγουδιστή είναι τόσο ασφαλής, θα του θυμίσουμε ότι πολλά κέντρα της Αθήνας έχουν σαν πρώτο όνομα παιδιά από reality. Αυτή είναι μια γνώμη. Υπολογίζω ότι βγήκε αυτό το τραγούδι για λόγους, εντάξει, για να ερεθίσουν λίγο το κοινό και να συζητηθεί. Αυτό το κατάφερε βέβαια, όπως καταλαβαίνει. Εντάξει, είναι θέμα marketing όλα. Αδιάφορο μαθαίνει τελείως. Πιο σημαντικά πράγματα υπάρχουν να ασχοληθεί. Την Ελεάνα Παπαϊωάννου, πρώην παίκτρια του Fame Story, η οποία πρόκειται να συνεργαστεί με τον Νότη Φαγιανάκη, φαίνεται να μην την αγγίζουν οι στίχοι του τραγουδιού. Μάλλον έχει λόγους να την εξαιρεί. Δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία αυτή να σχολιάσω ένα τραγούδι του Νότη Φαγιανάκη. Νομίζω ότι το γεγονός ότι με έχει επιλέξει να είμαι δίπλα του, φαντάζομαι ότι σου δίνει την απάντησή μου. Τώρα, ο Νότης είναι ένας ιδιαίτερος τραγουδιστής. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Μην ξεχνάμε όπως η Ελεάνα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει βγει από Fame Story. Μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Δηλαδή, παίζεις έναν άνθρωπο και γράφεις αυτό το τραγούδι. Βγάζουν παιδάκια δίχως ταλέντα. Ίδια εικόνα, ίδια πατέντα. Μπορεί βέβαια οι νέοι δικαίως να ενοχλούνται από τις γενικεύσεις του Νότη. Οι παλιοί όμως δείχνουν να συμφωνούν με την άποψη του Νότη Φαγιανάκη και δεν διστάζουν μάλιστα να την επιβεβαιώσουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Και ο Νότης πιστεύω είναι ο πλέον ειδικός άνθρωπος για να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε τους φελούς, βαρεθήκαμε να βλέπουμε πλέον μικρά πλασματάκια που ξαφνικά πρέπει να γίνονται μεγάλα για να γεμίζουν τηλεοπτικούς χρόνους. Ο Νότης Φαγιανάκης δεν μένει όμως μόνο στους στίχους του τραγουδιού, αφού και σε συνέντευξη που είχε δώσει στο μουσικό κανάλι MAD, εκφράζει σκληρή άποψη για τα reality. Δεν συμφωνώ που συμμετέχουν σε αυτά και βγάζουν τη ζωή τους προς τα έξω, γιατί εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι σε βλέπουν οι κάμερες την ώρα που τραγουδάς. Μάτι είναι, τσόντα. Κάνει πρώτους πάλι αυτούς που ήταν τελευταίοι. Είμαι κι εγώ από αυτούς, έχω την ούγια. Τίποτα, νομίζω ο χρόνος αποδεικνύει αν αυτός που είναι σε αυτό το χώρο αξίζει να είναι ή να μην είναι. Τραγουδιστάκια και μάλιστα επαγγελματίες, πολλοί. Αλλά όλοι, η ιστορία έχει δείξει ότι αρκετοί από όσους αποφύτησαν από μουσικές ακαδημίες γεμίζουν τα νυχτερινά κέντρα και μάλιστα με το παραπάνω. Την ίδια στιγμή που πρωτοκλασσά τα ονόματα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα υπέρογκα νυχτοκάματά τους. Δεν τη γουστάρω τη μουσική σας. Ούτε τον στίχο της εποχής σας. Μαζί μας ο Ιάσονας και ο Άγγελος ο Μπριόχος, καλησπέρα σας. Ο Ιάσονας ντρέπεται, καλησπέρα. Ντρέπεται γιατί έχει πάρει μέρος σε reality και είναι υπεύθυνος για πολλά πράγματα. Α, το είχα ξεχάσει αυτό. Έχεις δίκιο, Άγγελε. Βέβαια. Για σήκωσε να δούμε τα μάτια σου που είσαι υπεύθυνος για την κολέτσα. Τώρα θα βρεις το δασκαλό σου, Ιάσονα. Πώς γλίτωσες τη Σάσα Μπάστα, αυτό έχω να σου πω. Εγώ καταρχήν φοβάμαι αυτό γιατί όταν ο κόσμος ασχολείται με τον James Bond, τον καινούριο που χαλάει κόσμο. Ναι. Ασχολούμαστε τώρα με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, όχι. Αλλά. Μια και μιλάμε για άλλα θέματα, καλύτερα να φορέσω κάτι ανάλογο με αυτά που ακούω. Το συνηθίζει τις τελευταίες μέρες αυτό. Τι έγινε? Να σου πω, προχτές είχε ντυθεί όμορφα δελτία, όμορφα καίγονται. Ήρθαν οι τρομοκράτες ο Αρτέμις Μάτσας. Ντύθηκα κάτι τρελιαστό. Τώρα βλέπεις τίποτα ή έχουν πουλώσει τα μάτια σου με το ύφασμα? Ντύθηκα γνωστός άγνωστος. Γιατί όλοι αυτοί οι κοινωνικοί αναλυτές και οι κοινωνικοί επαναστάτες μου κάνουν πάρα πολύ επικίνδυνοι στο κοινωνικό σύνολο, γιατί όλοι αυτοί κάτι κρύβουν από πίσω. Ειδικά όλοι οι άνθρωποι, και δεν μιλάω τώρα για τον Νότη, γιατί ο Νότης είναι καλός τραγουδιστής, μια χαρά είναι. Αλλά απλώς αυτά που λέει θα προτιμούσε να τα έλεγε. Ιάσονα, σταμάτα να διαβάζεις την προκήρυξη και πες μας το εξής. Σωστό. Βγάλε το βαριά σου, αλλά φοβάται. Κάτω για να σε βλέπουμε καταρχάς. Να βλέπουμε το έκανα για να φτιάξει οθόνη. Έλα, βγάλε τα ρεύματα, έλα.
Λοιπόν, έχει δίκιο ο Νότης που λέει αυτά που λέει για τα παιδιά των reality, Ιάσονα. Τι λέει? Ότι είναι παιδιά χωρίς ταλέντο. Κάποια παιδιά έχουν ταλέντο, κάποια παιδιά δεν έχουν ταλέντο. Αυτή που έρχεται στο Facebook. Εντάξει, το μαλλί λίγο γιατί πετάει σαν τον Τεντένι. Καλύτερα να πετάνε τα μαλάκια σου, παρά τα μυαλάκια σου, όπως κάποιον που λένε διάφορα. Λοιπόν. Κατάλαβε. Ναι. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Καλά, καλά, εσύ είσαι ο Λοιπόν, άμα του ξαναβγάλω εγώ στο παράθυρο. Επίσης θέλω να πω ότι καλύτερα να μην ασχοληθεί με τα. Υπάρχουν και πολύ ταλέντο, ας πούμε. Τώρα δημόσιες σχέσεις κάνεις ή φοβάσαι το Σφακιανάκι? Η Κολέτσα λοιπόν έχει ταλέντο που την αγαπούσε. Την Κολέτσα που λάτρευες, έχει πολύ δίκιο ο Άγγελος. Ναι, βέβαια. Που είχες πει καλύτερα να σε εκδίνουν παρά να σε δίνουν κάτι τέτοιο. Για πες μας τώρα. Λοιπόν, η Χριστίνα Κολέτσα έχει πολύ ταλέντο, γι' αυτό πάει να κάνει, να τραγουδήσει νυχτερινά. Έχει ωραία φωνή δηλαδή. Αλλά νούμερο ένα, αν θυμάστε καλά, στο Fame Story δεν είχε έρθει η Χριστίνα Κολέτσα. Όχι, λέω για την περασπιστή. Ποιο βγήκε, η Καλομήρα. Είχε πάρα πολύ ταλέντο. Η Καλομήρα είχε βγει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Όχι, άλλο δεν είχε. Ήταν προηγούμενα Fame Story. Και όσον αφορά τα reality λοιπόν, αντί να τα βάζει με παιδάκια, τα οποία που σε έχουν βγει στον ήλιο μοίρα, τα οποία ο ήλιο. Δεν και δεν είναι και άμυρα ταλέντου όλα, έτσι. Κάποια έχουν ταλέντου. Ένα λεπτό. Καλύτερα να τα βάζει με ένα σύστημα το οποίο και εσύ έχει υπηρετήσει, όπως και πολλοί άλλοι, για να φτάσει στο ελληνικό τραγούδι και όλη η Ελλάδα που γίνεται πέραν το σκυλάδι. Έχει απόλυτο δίκιο. Μαζί σου. Λοιπόν, μαζί σου. Προκειμένου λοιπόν να τα βάλει με παιδάκια, ένα από τα οποία το έχει πάρει και εσύ στο μαγαζί σου, Νότι, ο οποίο έχει μια χαρά φωνή και μια χαρά τραγουδά και δεν έχει πρόβλημα λαϊκού όπως πολλοί άλλοι συναδελφοί σου. Σωστά. Οι οποίοι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και δεν έχουν βγει να ακούσει να βγει να ξεσπαθώσει εναντίον του. Έχουν ή δεν έχουν βγει από τα reality, γιατί πολλά από αυτοί δεν έχουν βγει στα reality. Παρ' όλα αυτά είναι και οι πρώτες φίλοι. Η Άσορα δεν έχει ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τα λόγια του τραγουδιού δεν είναι του Νότη. Τα τραγουδάει ο Νότης. Ξέρεις τι μου έκανε, Άγγελε. Άγγελε, δεν τα είπε και σωστά. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Η Άσορα, βάλει λίγο stop, ανωτελεία. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ο Λαζόπουλος που του άρεσαν πάρα πολύ αυτοί οι στίχοι. Τους εκθίαζε στην εκπομπή. Εγώ πιστεύω ότι ούτε ο Λάκης ήξερε τους στίχους και ο Σφακιανάκης από ό,τι κατάλαβα για πρώτη φορά τους. Πώς δεν τους ήξερε, αφού τους επαναλάμβανε και έλεγε τραγουδούσε και λοιπά. Να μας πει ο Λάκης και μπράβο Νότι. Και ξανά μπράβο Νότι. Λοιπόν δεν ήξερε τους στίχους. Ελάτε ρε παιδιά, δεν ήξερε τους στίχους τώρα ο Λάκης. Τότε πολύ περισσότερο μπορώ να καταφερθώ εναντίον του Λάκη. Για πάτε, οποίος, άνω τελεία. Για να ακούσουμε οποίος, λίγο τον ετοιμαγό στίχο. Ένα λεπτό. Ο Λάκης, ο οποίος έχει την εικόνα του καλλιτέχνη με άποψη δημόσια. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ξέρει το στίχο για να βγει τον εκθιάσει. Σωστό. Γιατί αν δεν ξέρει να βγει τον εκθιάσει, τότε τι άποψη βγάζει. Για το να πας για να ακούσουμε το στίχο. Για παίξ τον Αγιώργο. Ναι. Παράπονο με πιάνει. Μου γίναν τόσοι οι κινέμοι. Τα λαμόγια κύριου Ξιάνη. Τα λαμόγια κύριου Ξιάνη. Εδώ έχουμε και απάτη, έτσι. Οι κίνεδοι γίναν κινηδοί, ναι, ναι. Οι κίνεδοι γίναν κινηδοί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι λες, Άγγελε? Προφανώς ο Λάκης δεν άκουσε τον Νότη, διάβασε τους στίχους, ναι. Και εκείνη τη στιγμή μέσα στο πανικό που γινόταν στις φυλακές. Δηλαδή βλέπει μια λέξη που δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι το πρόσεξε. Ενδεχομένως είδε το κάτι άλλο. Καλά, αυτό εγώ δεν ξέρω. Ο Λάκης ήταν ο παδός του, του Σφακιανάκη. Νότι, δεν το ξέρω. Τον είχε καλέσει και για live μπροστά στις κοπέλες στις φυλακές Κορυδαλού. Αλλά δεν μπορούσε να πάει ο Νότις. Όσον αφορά αυτό στις φυλακές, ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα. Γιατί είδα λιγάκι και ξέρεις, οι ανθρώπους οι οποίοι είναι φυλακισμένοι και γίνονται αντικείμενο σόου. Και επειδή είναι φίλος και ο Λάκης, ένα λεπτό, και επειδή είναι φίλος και ο Λάκης και η Ελένη Μενεγάκη, την οποία εγώ την έχω βγάλει στη τηλεόραση, δεν μου αρέσει καθόλου να βλέπω μετά στη τηλεόραση την Ελένη, χωρίς να το καταλάβεις η κοπέλα, εντάξει. Βγήκε και είπε στις κάμερες ότι είδα και είδα πράγματα τα οποία δεν τα περίμενα, όπως μια κοπέλα γυναίκες με τα παιδιά τους. Δηλαδή σε γυναικείες φυλακές τι θα έβλεπε? Χταπόδια, τον πάπο του Σουγκαράκι, τη Μάγια τη Μέλισσα, τον Μπαξ Μπάνι και την παρέα του. Τι θα έβλεπε, πως έβλεπε κανένα τέρας αποκαλύψει τον Κοντζίλα μέσα στη φυλακή? Γυναίκες είναι που κάποιες από αυτές είναι σε πολύ άγρια. Πάντως τη λέξη. Οι περισσότερες όμως από αυτές έχουν μπει για μικρά δικήματα. Πάντως τη λέξη Άγγελε Κίνεδη τη γράφουν οι ακροδεξίες εφημερίδες, και την χρησιμοποιεί ο Νότης και τραγουδούσε ο Λαζόπουλος. Ο Νότης έχει πολύ ακραίες απόψεις, τις οποίες βεβαίως έχει πληρώσει και πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, ένα μέρος της καριέρας του έχει κάνει πίσω εξαιτίας των ακραίων απόψεων. Έκανε μια κοιλιά κάποιο διάστημα. Γιατί είχε βγει και πει διάφορα για τους Βορειοελλαδίτες, τους είχε αποκαλέσει κάπως.
Έχει βγει, έχει πει υπέρ του δωδεκαθεϊσμού. Έχει ακραίες απόψεις ο Νότης. Βεβαίως κάποια πράγματα του ξεφεύγουν κιόλας. Για τον Τζαρούχη, ότι ζήτησε να καλυφθεί. Ναι, όταν είχε πάει στο Ρεξ και ήταν. Ζήτησε να καλυφθεί η ζωγραφιά του Τζαρούχη από πάνω. Η ζωγραφιά του Ρεξ, αν θυμάσαι καλά, όταν είχε πρωτογίνει, όταν είχε ανοίξει, είχε μια εκπληκτική ζωγραφιά του Τζαρούχη. Και ακόμα την έκανε. Και τι έκανε. Και ήρθε να καλυφθεί γιατί δεν μπορούσε να βλέπει τον Τζαρούχη. Δεν ήταν τη αισθητική του. Πώς το αιτιολόγησε αυτό. Δεν ήταν τη αισθητική του. Α, δεν του άρεσε, καλά. Αυτό δικαιωμάτου, που έκανε δικαιωμάτου, δεν κολούσε. Ναι, δικαιωμά του. Ο Νότης τα έχει πληρώσει αυτά η Άσον όμως. Βεβαίως και τα έχει πληρώσει. Και είναι προς τιμήν του. Και να σου πω και κάτι που έχει, αν μη τι άλλο, ένας κανονικός τραγουδιστής. Και δεν είναι ένα σκυλάδικο. Μια χαρά είναι. Έχει μία αιμονή ο Νότης. Απλώς δεν ακούω τι λέει. Τον ακούω να τραγουδάει. Έτσι. Σε κάθε συντή ο Νότης έχει ένα τραγούδι που κάνει κοινωνική κριτική. Ας πούμε, κάποια στιγμή τραγούδισε Σκαρίμπα. Θυμάσαι. Αχ, βρε θύμα, αχ, βρε ψώνιο. Ναι. Εντάξει, του έκανε κάπου, το τραγούδισε. Ναι, και σε Σαββόπουλο έχει τραγουδίσει, ξέρεις. Ναι. Τίποτα άλλο θέλεις να σχολιάσω. Να σχολιάσω. Κανείς δεν θα με περιμένει. Ναι, θέλω να πω. Κάτι να διαβάσει ένα πείμα. Θέλω να πω το καλύτερο από όλα. Ναι. Έλα. Σε ακούμε. Λοιπόν, φέρτε τον μπροστά λίγο να τον βλέπουμε. Ναι. 7.292 ευρώ το μήνα, λοιπόν, ναι. Είναι η διατροφή που ζητάει η Νατάσα Θεοδωρίδου για τη διατροφή του μικρού παιδιού της, της Αντριάννας. Η οποία Αντριάννα πρέπει να είναι 6 χρονών, 7 κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ακούστε τι κάνει, τι χρειάζεται ακριβώς αυτό το 6χρονο. Λοιπόν, 7.500 για. Έξω τα φοιτητή του παιδιού σε ιδιωτικό σχολείο. Ούτε να τη στέλνανε στη Γενέβη καθημερινά με αεροπλάνο και αντιφέρνανε. Δεύτερον, αγορά βιβλίων, ούτε την τεχνική βιβλιοθήκη όλοι είχαν αγοράσει, δεν θα έκανε τόσα λεφτά. Τα έξοδα διασκέδαση. Σκύλη, ένδυση υπόδειξη, δεν το συζητάω, τα κουκένια από χρυσά. Τη διασκέδαση πήγαινε. Μισό λεπτό, όχι, για τη φαρμακευτική περίθαλψη, μακριά από το παιδάκι, δόξα τω Θεώ, καλά. Η αμοιβή των οικιακών βοηθών, στον Μπάκιγχαμ δεν έχουν τόσοι ποιοέτε. Συντήρηση του σπιτιού. Τι έχει αυτό το σπίτι, πέφτει συνέχεια, ήπιο είναι. Πέφτει το ταβάνι κάθε μέρα. Και διατροφή και ψυχαγωγία τη Αντριάννα. Η Αντριάννα κάθε βράδυ στο Βέρντι σου λέει. Πρώτο τραπέζι. Α, στο Βέρντι. Να αφήνει πια το όρθιο. Έτσι τον κόζο το μάθει. Να σου πω, τι σου κάνει η Αντριάννα. Χλαπ! Ρίχνει το τραπέζι όλο. Δεν το ρίξω. Μην το ρίξω το τραπέζι. Γιατί θα το χρεωθεί μετά στο μισθό σου. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σα βράδυ. Πόσο με ευχαριστεί.